Τετάρτη 18 του Μάρτη 2020 Μένουμε και σήμερα σπίτι Βλέπετε ένα βίντεο το οποίο σας έχω υποσχεθεί ότι θα ανέβει στις 4 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση Ελπίζω σήμερα να τα καταφέρω γιατί χθε δεν τα κατάφερα Αντί 4 βγήκε στις 6 Ένα βίντεο το οποίο θα μπει στην κολεξιόν Hashtag μένουμε σπίτι με κεφαλαία και είναι μια playlist η οποία φτιάχνεται με σκοπό να μας κρατήσει παρέα και συντροφιά αυτές τις μέρες που όσοι ε, από εμάς μπορούμε, ε, μένουμε σπίτι για να συμβάλλουμε θετικά και δημιουργικά στην προσπάθεια που κάνουν οι κυβερνήσεις τόσο της Κυπρούς όσο και της Ελλάδος για περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Λοιπόν, έχω πολλά να σας πω. Δικά σας πράγματα, όχι δικά μου. Μαζε... Έχει από χθε που μαζεύω αυτά που μου στέλνετε. Βλέπετε, φορέσα σήμερα αυτή την μπλούζα που είναι από αυτέ τι μπλούζε τη Mirror Mirror μου οι καημένε οι κοπέλες, για να, φο... να, προλάβουν. Τι έστειλαν εξπρέ για να προλάβουν να τι φορέσω. Να φορέσω τα ρούχα τα καινούρια στο... στο σεμινάριο που θα κάναμε 15 του Μάρτη και ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα το κάνουμε. Το αναβάλαμε, είπαμε. Και ήρθε όλη αυτή η παρθυμία και μα βρήκε απροετοίμαστο. Μάλλον μα βρήκε προετοιμασμένου, αλλά να μην μπορούμε να εκτελέσουμε αυτά τα οποία έχουμε προετοιμάσει. Οπότε είπα να προσπαθήσω να φοράω αυτέ τι μπλούζε στο σπίτι. Επειδή τώρα, σήμερα στην Κύπρο, έχει ήλιο. Αλλά εδώ στο χωριό έχει λίγη ψύχρα. Δεν μπορούσα να βάλω μία από τι κοντομάνε και σε έβαλα αυτή. Λοιπόν, ξεκινάω με τα δικά σα. Μία φίλη γράφει. Καλημέρα σας. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά τόσο συχνά που παρακολουθώ τα βίντεο και τις απόψεις σας, νιώθω σαν να σας ξέρω λίγο. Ευχαριστώ αγάπη μου. Εν μέσω κατοίκων περιορισμού λόγω της πανδημίας, ξαναδιαβάζω ξανά τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Αναφέρεται στην Κύπρο με τρόπο που μου θύμισε εσά. Την καλημέρα μου, υγεία και μέρες όμορφες για όλους. Και στέλνει φίλοι από τη σελίδα 11 του βιβλίου Καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη το εξή. Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος. Αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος, σκληρός και απαραβίαστος. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται. Τι ωραίο αυτό μας έστειλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξαναδιαβάζω. Είναι από τον Καζαντζάκη, από το βιβλίο του Καπετάν Μιχάλης. <laughs> το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το βιβλίο δύο φορές. Καλή ιδέα να ξαναδιαβάσουν τον καπέτα Μιχάλη, γιατί είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ διδακτικό και πνευματικό. Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένα μυστικό νόμο. Εάν δεν υπήρχε, ο κόσμο θα ήταν από χιλιάδε χρόνια χαμένο. Σκληρό και παραβίαστο. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλο νικάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό κάνει και για σφινάκι, ε! Κάνει και για σφινάκι! Λοιπόν, εδώ η φίλη μου η Κική από τη Θεσσαλονίκη η οποία είναι Optic πόντη. Ε, στο, το προφίλ της επειδή είναι οπτικός έχει και τη δουλειά της λέει πρέπει να έχει υπομονή για να δεις τα άνθη μένουμε σπίτι, με, μένουμε σπίτι με λίγη υπομονή θα περάσει και θα δούμε την άνθηση της ζωής με την υγεία όλο και εκεί μου ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα πολύ ο, ε, για αυτά που μας έχει στείλει γιατί για το μήνυμα μας έχει στείλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω πως μας αγαπάς εδώ στο κανάλι πολύ. Ξέρω ότι μας έχεις γνωρίσει μέσα από το podcast hashtag γιατί όχι.gr, που είναι το podcast της αγαπημένης της Δέσποινας. Η Δέσποινα είναι μια εξαιρετική κοπέλα, η οποία α, έχει ίσως το καλύτερο podcast στην Ελλάδα, λέω ίσως το καλύτερο, γιατί δεν είναι ζωστό να λέμε για τους δικούς μας ανθρώπους και τους φίλους μας α, ότι αυτή είναι οι καλύτεροι. Είναι η δέσπονα Κανάκογλου. Κάντε Google search, hashtag γιατί όχι, hashtag, g i t i o x i .gr, για να, δείτε το, να βρείτε το podcast, να ακούσετε το podcast της Δέσποινας. Στο οποίο έχει καλεσμένου διάφορου. Εγώ έχω πάει δύο φορέ στο podcast τη Δέσπυνα, έχουμε γνωριστεί, έχουμε γίνει φίλε, πραγματικά φίλε, όχι έτσι απλά το, λέ, το λέμε για να το λέμε. Και όσοι με έχετε φίλοι στο Facebook θα έχετε δει και τη, το ότι είχα μοιραστεί μια συνέντευξη που έδωσε η Δέσπυνα πρόσφατα. Λοιπόν, μια άλλη φίλη γράφει. «Καλη, καλησπέρα, Θέκλα μου. Ήθελα να σου μεταφέρω μια εικόνα τη κατάσταση στο Μόναχο. Μόναχο, Γερμανία. Οι περισσότερε εταιρείε έχουν κλείσει. Οι υπάλληλοι κάνουν home office, δηλαδή δουλεύουν από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού. Τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία είναι μόνο ανοιχτά. Μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία είναι ανοιχτά. Ενώ κάποιοι όπως και εγώ είμαστε ακόμα στη δουλειά και κρατάμε τι εντό αγωγικών θερμοπύλε. Παρόλο που ο ήλιο λάμπει, υπάρχει ένα μουδιασμένο κλίμα. Κοιταζόμαστε και αναρωτιόμαστε τι θα γίνει. Θέλω να είμαι αισιόδοξη και να δείχνω ψύχρεμη για να παίρνουν κι άλλοι γύρω μου κουράγιο. Το χιούμορ βέβαια δίνει κουράγιο και για λίγο το περνά ξόφαλτσα. Όλο αυτό. Και για λίγο το περνά ξόφαλτσα όλο αυτό. Σκέφτομαι όμω πόσο ψυχολογικό κόστο θα φέρει στο τέλο αυτή η καταστροφή. Οι φοβίε που έχουμε αρχίζουν και εμφανίζονται, δεν είναι καλό σημάδι. Πρέπει να κρατήσουμε. Είσαι ένα άτομο που βοηθά πολύ. Εδώ ακούω πολλά. Άλλοι θέλουν να πιστεύουν πω όλα είναι καλά και άλλοι όχι. Πώ πρέπει να προστατέψουμε την ψυχολογία μα, εν τέλει, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αλλά είμαι στη δουλειά και σου τα έγραψα μπερδεμένα. Όχι, δεν τα κατάλαβα έτσι πώ τα έγραψε. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχετε την αγάπη μου και όμορφου χαιρετισμού από το περιέργω ήσυχο αλλά ηλιόλουστο Μόναχο. Εύχομαι να βγούμε όλοι κερδισμένοι από αυτό να είστε καλά. Έχει την αγάπη μα. Και μια άλλη φίλη γράφει με πιάνει κρίση πανικού πιο συχνά τώρα που έμεινα στο σπίτι. Στο ερώτημά σας τι παθαίνουμε τώρα που είμαστε κλεισμένοι σπίτι. Η φίλη που γράφει από τον μόναχο έχει ε, επισημάνει ορθά ότι όσοι έχουμε φοβίες από πριν, όσοι έχουμε διαταραχές άγχους και πανικού από πριν, Τώρα λόγω του κλεισίματο θα βγουν στην επιφάνεια. Είναι πιθανόν, όχι θα βγουν, είναι πιθανόν να βγουν στην επιφάνεια. Και θα το πω και σήμερα, όπως το είχα πει και χθες, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν δει το χθεσινό vlog «Μένουμε σπίτι», όσοι έχετε πάρει αγωγή στο παρελθόν, αγωγή με φάρμακα που σας έχει συνταγογραφήσει ψυχίατρος, αντικαταθλιπτικά συνήθω είναι αυτά τα φάρμακα, πάρτε ένα τηλέφωνο το γιατρό σας, ενημερώστε το για το πώς νιώθετε ψυχολογικά, εάν συνεχίζετε να παίρνετε την αγωγή, Μιλήστε με τον γιατρό για τυχόν αύξηση τη δόση, αν χρειάζεται, όχι από μόνοι σα, μόνο σα πει ο γιατρό. Και γενικά, όσοι έχουμε background, που έχουμε πάθει τέτοιε διαταραχές οι οποίε είναι μεν ψυχολογικέ, αλλά έχουν ένα υπόβαθρο γενετικό και σωματικό υπόβαθρο, φροντίζουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε, αν μα πιάσει. Εντάξει. Ε, Ένα φίλο έγραψε στο Twitter, δεν είναι δικό μου φίλο, είναι που βρήκα στο Twitter. Λέει το 1034, μιλάμε για Ελλάδα τώρα. Το 1034 είναι γραμμή ανοιχτή βοήθεια που απευθύνεται σε ασθενεί με κατάθλιψη. Αλλά λειτουργεί 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Άρα, όσοι νιώθετε ότι έχετε κατάθλιψη τώρα που είστε σπίτι, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο 1034. Σημειώστε το 1034. Αν εσεί ή κάποιο δικό σα είναι στι πολύ δύσκολε μέρε και ψάχνετε άμεση βοήθεια, το 1018 είναι η 24 ώρη γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία έχει αστική χρέο. Λοιπόν, σημειώστε το 1034 όσοι είστε στο σπίτι και νιώθετε συμπτώματα κατάθλιψη και το 1018 για όσου περνούν πολύ δύσκολε μέρε είναι η άμεση 24 ώρη γραμμή βοήθεια για την αυτοκτονία. Το 1034 προφανώ είναι δωρεάν, νομίζω, δεν ξέρω, λέει, έχει αστική χρέωση. Μι μάλλον μιλάει για το 10-18. Αλλά 10-34 η γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, και 10-18 για τους ανθρώπους που σκέφτονται ασχήμα για τον εαυτό τους. Τηλεφωνήστε. Όσοι έχετε τέτοιες σκέψεις, τελεολογικές με την κακή έννοια, τηλεφωνήστε στο 10-18. Άλλος φίλος, μια φίλη γράφει χθε. έξι μέρε σε καραντίνα, δύο πράγματα. Έχω μανία με το να πλένω τα χέρια μου κάθε λίγο και λιγάκι και τάσει υπερφαγίας. Και γράφει και από κάτω μια άλλη φίλη, και εγώ τα ίδια έπαθα έξεμα στα χέρια. Λοιπόν, όσοι δεν ήσασταν ψυχαναγκαστικοί από πριν όπως εμένα, τώρα αυτή την περίοδο θα δείτε τα κακά του, ψυχ, του ψυχαναγκασμού με την καθαριότητα. Όταν πλένεις συνέχεια τα χέρια σου, είναι πολύ πιθανόν τα χέρια σου να πάθουν εξαίματα. Τα δικά μου τα χέρια προ το παρόν δεν έχουν εξαίματα. Γιατί φροντίζω πάντοτε μετά που θα βάλω αντισηπτικό, μετά που θα πλύνω τα χέρια μου με αντισηπτικό σαπούνι, να βάζω πάντοτε κρέμα χειρό, χεριό, αμέσω μετά. Ούτω ώστε να αποκατασταθεί η, η, η υγρασία στο δέρμα. Φυσικά η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερο, έχουν πιο ξηρό δέρμα. Εγώ γενικώ έχω πολύ λιπαρό δέρμα. Έχουν πιο ξηρό δέρμα, οπότε και κρέμα να βάλουν και να μην βάλουν, πάλι θα έχουν, θα έχουν σκασίματα στα χέρια τους. Τώρα το έξεμα, α, δεν είμαι δερματολόγος, δεν είναι η δουλειά μου. Από ό,τι έχω ακούσει όμως από δερματολόγους, μπορεί να προκύψει και από το πολύ στρες και τη στενοχώρια. Mm. Τώρα πάμε στο φαγητό. Πάμε στο φαγητό γιατί τρώ, τρώει πολλοί κόσμος. Ο, πρώτο πάμε στο φαγητό. Έχω ένα άλλο. Επίση, Θέκλα, να μπορεί. Πε μα, τρία-τέσσερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να περάσει ο χρόνο μα στο σπίτι. Τώρα που είμαστε κλεισμένοι λόγω του ιού, είμαι από μόνη μου μελαγχολική. Γενικώ, τώρα που δεν δουλεύω κιόλα εξαιτία τη κατάσταση, θα φρικάρω. Δεν θα φρικάρει. Θα είσαι εδώ στην παρέα μα και θα είσαι μια χαρά. Τι πράγματα μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι. Έχουμε πει πολλέ φορέ. Μπορείτε να γράψετε και εσεί στα σχόλια. Μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία. Όσοι από εμά είμαστε τύποι που διαβάζουν, γιατί έχει που δεν του αρέσει το διάβασμα, μπορούμε να δούμε ταινίε, μπορούμε να δούμε σειρέ, μπορούμε να πάρουμε μια-μια τι ντουλάπες να τι συγυρίζουμε, μπορούμε να φτιάξουμε χειροτεχνίε, να φτιάξουμε να πάρουμε ένα κέντημα. Αχ, ζήλεψα με τα κέντηματα που κάνατε. Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τώρα που δεν βλέπω καλά και έχω πρεσβεία, θυμήθηκα τα κεντήματα. Τον καιρό που έβλεπα καλά, τα είχα, τα είχα... Τα, τα, στόμπαρα. Κεντήματα έκανα και εγώ στην εφηβεία, όπω κάναμε όλε νομίζω στην εφηβεία. Τι ωραία που τα κεντήματα. Εμένα μου άρεσαν αυτά τα εύκολα. Εκείνα που πήρνε χρωματισμένη τον καμβάκι, μετά τον κεντούσε από πάνω, είτε στα βροβελονιά, είτε το απλό. Αχ, ωραία ήταν. Λοιπόν, ε, μπορούμε να, να, μαγειρεύουμε. Μπορούμε να βλέπουμε βιντεάκια στο YouTube που είναι για γυμναστική και να την κάνουμε, όχι να τη βλέπουμε. Μπορούμε να πάρουμε στο τηλέφωνο ανθρώπους που έχει πολύ καιρό να βρεθούμε και λόγω δουλειά ή λόγω άλλων καταστάσεων και να, να, μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας, έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, φτάνει να έχουμε διάθεση να τα κάνουμε και να σπρώξουμε τον εαυτό μας να το κάνουμε. Θυμάμαι εδώ, όταν ήμουν μικρή, σας έχω πει ότι ήμουν πολύ θρησκό παιδί, από τριών ετών εξομολογούμουν. Το γράφω σε πού το γράφω αυτό, στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο. Και πήγαινα στον πατέρα Αθανάσιο που είναι στην Τροδίτη, ο οποίο ζει ακόμη. Εκεί εξομολογούνται και οι γονεί μου τώρα. Ο Γέρον Αθανάσιο ήταν και είναι ένα έτσι πολύ απλό άνθρωπο. Ε, δεν ξέρω αν. Σίγουρα δεν έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το σχολείο. Μπορεί να έχει τελειώσει εξετάξει στο γυμνάσιο. Ο οποίο ήταν, ήταν, και είναι ένα απλό πνευματικό άνθρωπο. Και θυμάμαι όταν ήμουν μαθήτρια, εξομολογούμουν κοντά του μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Μετά είχα αρχίσει να εξομολογούμε στην Ελλάδα σε άλλου πνευματικού όταν πήγα να σπουδάσω και μετά το, το, το κόψα το σπορ. Mm -hmm. Λοιπόν, θυμούμαι μια φορά που εξομολογούμουν κοντά του και του έλεγα Πάτερα Θανάση, είμαι τεμπέλα. Είμαι τεμπέλα. Τελικά εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξα τεμπέλα λόγω τη ψηλή ινσουλινοαντίσταση που η ψηλή στο αίμα, τα ψηλά ποσοστά ινσουλίνη στο αίμα. Προκαλούν ραθυμία και προκαλούν έτσι βαρεμάρα. Και μου έλεγε, και εγώ βαριέμαι μου έλεγε να κάνω το εργοχειρό μου. Το εργοχειρό, μου, το, έργο χειρό του, δηλαδή η δουλειά που πρέπει να κάνει με τα χέρια του, γιατί οι μοναχοί έχουν και δουλειέ που κάνουν με τα χέρια του, δεν είναι μόνο οι προσευχέ και οι λειτουργίε και αυτά. Το εργοχειρό του ήταν να σκουπίζει το δωμάτιό του και να σκουπίζει την τραπεζαρία. Μου λέει Βαριό μου να πάρα βαριέμαι πάρα πολύ να το κάνω. Όμω τι κάνω, παίρνω τη σκούπα, πιέζω τον εαυτό μου να κάνει μια σπροψιά. Άλλη προξιά τη σκούπα. Τρίτη προσ... προ... προξιά στη σκούπα. Την τέταρτη, πέμπτη φορά, στα 5-4-5 λεπτά, ζεσταίνομαι, μου λέει και γουστάρω να κάνω την καθαριότητα. Δεν χρησιμοποιήσω ο πατέρα, να τη λέξη γουστάρω. Μου αρέσει, είχε πει. Ε, και αυτό το έχω χρησιμοποιήσει έκτοτε στη ζωή μου, όταν κάτι το φοβάμαι και όταν κάτι νομίζω πω δεν θα το καταφέρω, να σπρώχνω τον εαυτό μου να το κάνει και μετά φτιάχνεται από μόνη τη η διάθεση. Εδώ στα σχόλια θέλετε να... θέλω να γράψετε κι εσεί δικές σας α, μ, ιδέες για το τι μπορεί να κάνει κάποιος τώρα που είναι στο σπίτι. φυσικά η, Μα, η Μαρία η κατσουλή η φίλη μας έχει έχει ποστάρει στο Facebook ένα πάρα πολύ αστείο ένα πολύ αστείο ε, πρόγραμμα κάτσε να το βρούμε. λοιπόν γράφει η Μαρία Τυρίστε το πρόγραμμα. Παρακαλώ, όπω στηρίσετε το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αλλαγή του προγράμματο πρέπει να τηρούνται οι αποστάσει. Σε περίπτωση αλλαγή τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαι στη διάθεσή σα. Για παράπονα, καλέστε τον γιατρό σα, σα στέλνω τα φιλιά μου. Το πρόγραμμα μα εισηγεί τη Μαρία Κατσούλη, η ημερήσια εκδρομή. Αξιοθέατα, υπνοδομάτιο, κουζίνα, σαλόνι. Το πρόγραμμα. Αναχώρηση από την διαλέτα στι 7.30. Έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων και στη συνέχεια θα διασχίσουμε τα σύνορα του χόλ όπου θα γευματίσουμε το πρωινό. Μετά το πρωινό, επίσκεψη του σαλόνι. Ελεύθερο για να επισκεφθούμε τα σημεία ενδιαφέροντο όπω καναπέ, πολυθρόνα, το τραπέζι κτλ. Στι 2 αναχώρηση προ την κουζίνα όπου θα γευματίσουμε το μεσημεριανό μα. Μετά το μεσημεριανό μα, θα επισκεφτούμε ένα από τα πιο βασικά μα αξιοθέτα του σπιτιού, τον μπαλκόνι. Ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε την ωραία θεία και τον καθαρό αέρα. Πιστροφή αργά στο υπνοδωμάτιο, τακτοποίηση και διανυχτέρευση, τέλο η ξενάγηση. Βρε Μαρία, τα γράφει και γελά, αλλά πραγματικά με το κάνει αυτό σε ένα μικρό διαμέρισμα. Όντω είναι δύσκολο για πλάκα. Το χιούμορ μα βοηθάει πολύ αυτέ τι μέρε. Πάρα πολύ μα βοηθάει το χιούμορ. Δεν είναι ωραία να το διασκεδάζουμε. Ε, Μαρία λέει ε, πρόγραμμα ταξιδιωτικό. Και εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Α, ένα από τα πράγματα που είναι ωραίο να κάνουμε είναι να φτιάξετε ένα λογαριασμό για το Twitter. Σα συστήνω να μην, να μην απαντάτε σε tweets. Tweets, tweet, tweet, να μην απαντάτε σε tweet. Ή να μην στέλνετε εσεί tweet, γιατί είναι πολύ σκληρό ο κόσμο στο Twitter. Δηλαδή, επειδή είμαι στο Twitter από το 2010. Έχει 10 χρόνια που είμαι στο Twitter. Έχω παρατηρήσει ότι τα, τρο, τα τρόλ στο Twitter είναι πολύ περισσότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλο social media. Οπότε εάν δεν είστε άνθρωποι που αντέχετε να σας τρολάρουν, κάντε απλώς ένα λογαριασμό και παρακολουθήστε αυτά που γράφουν οι άλλοι. Έχει τρομερά σατάκια στο Twitter, πολύ ωραία πράγματα. Πολύ... Έχει και φλακίες, έχει χαζομάρες, αλλά έχει και πολύ εξυπναστία. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τα δικά σας... Πού ήμουνα, πού ήμουνα, πού ήμουνα, πού ήμουνα. Έχει διασκέδαση σήμερα. Δείτε. Λοιπόν, άρα, άρα είπαμε πράγματα να κάνουμε και θα πείτε κι εσείς. Η φίλη Λίδα μαλά γράφει, παρηγορά με αλλήλους θέκλα μου. Μέχρι χθε ήμουν κατευθείαν για κατάθλιψη. Περνούσα ξανά και ξανά τις, αποφα... τις επιφάνειες με αλπολιμαντικό ενώ ήξερα καλά πως το έκανα πριν 10 λεπτά. Και στην τηλεόραση να παίζουν background όλα τα κανάλια ειδήσεων ελληνικά και ξένα. Σήμερα είπα πω δεν θα το κάνω και όντω κρατιέμαι. Μα νιώθω πω αν ποτέ καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τούτο το κακό, ε δεν γίνεται. Τα ψυχολογικά θα μα μείνουν. Εγώ, Λίδα μου, νομίζω ότι τα. τα. τα ψυχολογικά, τα είχαμε και από πριν, δεν είναι από εδώ που θα τα πάρουμε. Και μακάρι να μα μείνουν μόνο λίγα ψυχολογικά, τα οποία φτιάχνονται εύκολα, ενώ αν μα μείνουν άλλε ζημιέ σωματικέ δεν φτιάχνονται εύκολα. Αλλά μπράβο, καλά κάνει που επιβάλλεσαι στον εαυτό σου ώστε να μην κάνει ψυχαναγκασμού, γιατί το να, να καθαρίζει ξανά και ξανά την ίδια επιφάνεια είναι ψυχαναγκασμό ή καταναγκασμό σε ψηλό βαθμό. Καλύτερα, καλά κάνει και επιβάλλεσαι στον εαυτό σου. Λέει μια άλλη φίλη. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε κέντρημα για χαλάρωση. Μέχρι το τέλο τη καραντίνα έχουμε φτιάξει και τα πρικιά μα ή ξεκινάμε νέα επιχείρηση για να δυναμωθεί η οικονομία. Μη κάτι, σκάτι, Ashley Green, η οποία είναι φοιτήτρια που είναι στο Εράσμο τώρα στη Τσεχία, δεν είσαι. Και γράφει η φίλη Μαρία Ελιάδου: Τρίβω τα χέρια μου, θα τρελαθώ. Θέλω πολλά σφινάκια εγώ. Η Μαρία το έγραψε αυτό και που είπαμε για τα σφινάκια. Θα προσπαθήσω σήμερα να φτιάξω σφινάκια και ελπίζω να τα καταφέρω να τα φτιάξω και να τα ανεβάσω αρκετά νωρί, ώστε να μπορείτε να δείτε σήμερα διαφορετικά από αύριο. Όσον αφορά το φαγητό, λέει μια φίλη Ζήνα Παρλάμα. Κορίτσια, όποια κάνει δίαιτα να σταματήσει, να φάμε τώρα που μπορούμε. Δεν ξέρει τι γίνεται. Και όταν ξεπεραστεί όλη αυτή τη δυσκολία, πλακωνόμαστε στα βραστά κοτόπουλα και στο τρέξιμο. Πλακίτσα να λίγο το κλίμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό με το φαγητό είναι φυσιολογικό γιατί ε, είναι μια αντίδραση του οργανισμού στον επερχόμενο κίνδυνο. Όταν βιώνουμε άγχος, είναι πολύ φυσιολογικό ε, να, να ο οργανισμός μας να θέλει να αποθηκεύσει θερμίδες και ενέργεια και να θέλει να αποθηκεύσει λίπος, γιατί ο οργανισμός μας είναι πρωτόγονος και αντιλαμβάνεται το άγχος με ένα πρωτόγονο τρόπο. Εμένα η γνώμη μου είναι να προσπαθήσουμε τα φαγητά που φτιάχνουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινά, ώστε θα φάμε μεν πολύ, αλλά το έστω να φάμε κάτι που να έχει χαμηλά λιπαρά, που να μην έχει μέσα σάκχαρα, που να μην έχει μέσα υπερβολικά απεξεργασμένου υδατάθραγε κλπ. Γιατί σίγουρα τέτοιε υγιεινέ και ολόκληρε τροφέ έχουν χαμηλότερη θερμιδική αξία, δηλαδή έχουν λιγότερε θερμίδε και έχουν και ψηλότερη θρεπτική αξία. Η αριστονίκη μα, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδωσίου, το έχει ρίξει στο υγιεινό φαγητό. Θα προσπαθήσω αυτές τις μέρες να δω αν θα τα καταφέρω, να κάνω βιντεοκλήση μαζί με την Αριστονίκη και να κάνουμε αριστοτρίτη από μακριά, ή τέλος πάντων αριστοβλόκ από μακριά, γιατί τις έχω πει ούτε αυτή να έρθει εδώ, ούτε εγώ να πω εκεί για να κάνουμε σωστά την καραντίνα μας. Μια άλλη φίλη γράφε χθε. Μα αρέσει να λε ό,τι θέλει, μα βοηθάει ό,τι και να πει. Α του να λένε, μην όπω είσαι, αγαπημένη μου θέκλα. Φαντάζομαι είναι σχόλιο για αυτά που είπα ότι ε, ε, Εκεί που είχα ξεμπροστιάσει κάποια τρολάκια χθε. Λέει η φίλη Βικτόρια, τα διάβασα τα χθεσινά σχόλια. Μου αρέσει που τα παίρνει και που τα λε. Εμεί γουστάρουμε αυθόρμητου ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ το έχω ρίξει στο πλέξιμο. Μπλούζε, τσάντε, πολύ επικοδομητικό και εγχωλητικό. Μπράβο, πολύ ωραία. Μόλι τελειώσει μια που ολοκληρώνω τώρα, λέω να σου στείλω φωτογραφία και αν σου αρέσει να μου έλεγε τι χρώμα προτιμά για να σου τη χαρίσω όταν βρεθούν στο σεμινάριο. Φυλάκια περαστικά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βικτόρια, ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ξαναπώ ότι είμαι καλά. Είμαι καλά, πραγματικά είμαι καλά. Πέρασαν τα δέκατα, ό,τι και αν ήταν πέρασε. Δεν νομίζω να ήταν κάτι φοβερό. Λοιπόν, γράφει η Μαρία. Είναι μύθος πως ο άνθρωπος που μένει σπίτι δεν ζει καλά, ειστερείται βιωμάτων και κοινωνικότητα. Η αλήθεια είναι πως η έξοδος σε καφετέρειες και μπαρ προσφέρει μόνο μία πρόσκαιρη διασκέδαση που δεν ωφελεί ιδιαίτερα το πνεύμα του ανθρώπου. Μένοντας σπίτι μπορείς να διαβάσεις, να κοιμηθείς, να γράψεις, να δεις καινούργιες ταινίες, να ασχοληθείς με οικιακές εργασίες. Αξιοποίησε αυτές τις εβδομάδες για να γίνεις κάτι καλύτερο. Θέκλα μου καλησπέρα, εύχομαι σε όλους από καρδιά στο καλύτερο, υπομονή και δύναμη σε αυτές τις δύσκολε μέρε. Μαρία μου ευχαριστούμε πάρα πολύ και είσαι πολύ νεαρή κοπέλα και είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμά σου. Λοιπόν, τώρα σας κάνω γελάσετε. <laughs> τώρα είναι το section που τα παίρνω και τα χώνω. Λοιπόν, έχει βρεθεί μια κυρία, δεν ξέρω ποια είναι, πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι, η οποία χθες έστειλε απάνω τα σε διάφορα vlogs και παλιά και καινούρια τα εξή. Mm. Στέλνει ένα παλιό vlog. Κούκλα, 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 μιλάμε περσινό. Ίσια μαλλιά, εσένα δεν σου φαίνεται. Επειδή είχα δει και άλλα σχόλια, τι έγραψα. Αντιλαμβάνεσαι πω αυτό δεν είναι κατάλληλο, κανάλι ομορφιά αλλά ψυχοεκπαίδευση. Δεν μου απάντησε. Μπορεί να μην ξέρετε, δει για να μου απαντήσει. Μετά, σε ένα άλλο βίντεο. Όσο για τα μαλλιά, εγώ ψηφίζω ίσια και μακριά. Ψηφίζει ίσια και μακριά. Δεν θα τα τραβάω εγώ τα μαλλιά μου να μακρύνουν τώρα που τα άκοψα. <χω> ντουμπτού, το ντουμπτού δεν καταλάβα τι σημαίνει, έχω εξηγήσει τους λόγους. Μπορεί να θέλω να πει αφού έχω εξηγήσει τους λόγους, δεν ξέρω. Θα κάνει να φαίνεται το πρόσωπο σου πιο τελικά του. Και τη γράφω. Άντε πάλι, in detective της εμφανίσεως. Πόσα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση έκανε σήμερα. Για μέτρα τα. Μετά πάω κάτω από τη φωτογραφία που πόσταρα χθε με τον Παναγιώτη. Μου γράφει. Επκίνα, δεν καταλάβα τι είναι το. Επ, Εμπου κίνα. Θε, κόκκινα θα θέλει να γράψει. Κόκκινα μαγουλάκια σήμερα κούκλα. Αν δεν είσαι σίγουρη πώ να κάνει περιποίηση δέρματο, να πα σε μια αισθητικό. Κάνει μεγάλη διαφορά στη φρεσκάδα και υγεία του προσώπου. Άντε σοβαρά! <laughs> <laughs> Ανακάλυψε την <laughs> ταχυνόπιτα. Τη απαντάω. Πώ αισθητικό από 11 χρονών, εδώ και 34 χρόνια δηλαδή, όντω η μάνα μου είχε μια μανία και μα έστελνε του αισθητικού. Στην αισθητικό για να κάνουμε συνήθω καθαρισμό προσώπου. Για μένα και τον αδερφό μου. Έρχεται πάλι αυτή η κυρία δεν ξέρω ποια είναι, και γράφει στην ίδια φωτογραφία. Αυτή που είχα βάλει χθε με τον Παναγιώτη, μετά που μόλι γύρισα το βίντεο, που είχα τα μαλλιά μου μαζεμένα και φαινόμουν έτσι πολύ μικρή, σε αυτή. Πρέπει να αρχίζεις να βάζει κρέμα ματιών κάθε μέρα με κυκλικέ κινήσει. Δεν είμαι σίγουρη αν έχει αρχίσει να βάζει, γιατί εδώ φαίνονται καλύτερα από πριν οι μαύροι κύκλοι Τι απαντάω κι εγώ. Βάζω κρέμα ματιών εδώ και 30 χρόνια, λες να με τη βάζω σωστά. Συγγνώμη, αλλά, αλλά, είπαμε, δεν είμαστε κανάλι ομορφιά. Είμαστε κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Αν θα φτιάξω κανένα βιντεάκι για ομορφιά, θα το φτιάξω για να, γελάσουμε. Όχι για να κάνω την. Όχι για να κάνω την, την ειδικό γιατί δεν είμαι, αλλά έχω να σας πω ότι από πολύ μικρή πηγαίνω στην αισθητικό από πολύ μικρή κάνω, καθα... κάνω καθαρισμούς προσώπου, θεραπείες στην αισθητικό κλπ. γιατί εδώ στην Κύπρο το έχουμε έτσι και λίγο με το βήξιμο που πάμε στην αισθητικό και είναι και λίγο προσβολή να έρχεσαι, μιλούμε τώρα ναι, αυτό είναι αυτό ένα προφίλ που δεν ξέρω ποια είναι, να έρχεσαι και να γράφεις δηλαδή θεωρείς ότι πρέπει να μου δώσεις εμένα... Συμβουλέ για να βάζω κρέμα προσώπου. Ναι, βεβαίω βάζω κρέμα προσώπου. Βεβαίω βάζω κρέμα ματιών. Βεβαίω είμαι 45 χρονών, άρα θα έχει σκάσει λίγο το δέρμα κατά από τα μάτια σαφώ έχει σκάσει. Και είσαι ζύγολα. <laughs> είσαι εντεκτή ομορφιά. Και οπωσδήποτε δεν είμαι εδώ για να με πάρετε. Δεν είμαι εδώ για να με παντρευτείτε. Δεν πουλιέμαι για νύφη εδώ πέρα. Εδώ πέρα είμαι για να λέω πράγματα ωφέλιμα. Και αστεία. Χαλαρά. Χθε θυμάστε που σχολιάσαμε για τα εσκαμένα. Γράφει φίλη. Όλοι όσοι δεν μας θέλουν μία, δεν τους θέλουμε δύο. Όχι, δεν τους θέλουμε χίλιες. Όταν κάνεις κριτική, γιατί καλόπιστη για μένα δεν υπάρχει, αυτή η καλόπιστη κριτική για μένα σημαίνει παρεμβαίνει στη ζωή μου. Έτσι απλά. Με όποιο δεν ταιριάζουμε ο καθένα στη ζωή του και στο σπίτι του. Έλαντε όμως που έρχονται στο σπίτι μας να μας κράξουνε. Και μετά έχουν και θέματα του αποκρύπτω. Είχε μία που την απέκρυψα πρωιμερό που την είχα προειδοποιήσει. μάτα να γράφει βλακίε. Πά ενάντια στου κανόνε του καναλιού, θα σε αποκρύψω. Την απέκρυψα, πάει μετά και κάνει ένα ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook. Μπαίνει στη σελίδα μου και λέει: Γιατί δεν ενημερώνει τον κόσμο ότι έχεις έχει κάνει απόκρυψη, και μετά γράφει όπω του χαζού. Πώ να τη απαντήσω, μπήκε μέσα, μου έγραψε αυτή τη βλαγία και με μπλόκαρε και από πάνω. Δηλαδή, μυαλό για μπλοκάρισμα σου, αγαπητή μου. <laughs> σοβαρά, σοβαρά. Με όποιο δεν ταιριάζουμε ο καθένα στη ζωή του και στο σπίτι του. Έτσι και καλύτερα. Όποιο δεν του αρέσει, να πάει στο καλό. Δηλαδή, κυρία Έξυπνη, εμεί που παρακολουθούμε τη θέκλα για πολλά χρόνια, είμαστε λύθηκε. Η έξυπνη, καλή συνέχεια. Μου γράφει και η φίλη Κλία. Είσαι ευαίσθητη. Δεν σου είπε και τίποτα φοβερό για τα σκαμμένα. Οι πιο πολλοί προστατευόμαστε και δεν λέμε τα τροτά μα. Για παράδειγμα, αν πει κάτι προσωπικό στον κόμενο, θα στο βγάλει αργά ή γρήγορα όταν μαλώσετε. Γι' αυτό εγώ έχω κάποια πράγματα που δεν λέω σε κανένα. Έχω το μυστικό μου κήπο και δεν αφήνω κανένα να μπει. Αλλά σαν χαρακτήρα είμαι σαν και σένα, δεν κρατάω τίποτα στο στομάχι. Όταν πρέπει του τα λέω μα. Το πρόβλημά μου είναι ότι στη δουλειά έχω τάσει να καταπίνω πολλά και του αφήνω να με πατάνε, γιατί φοβάμαι μην μαλώσω, φοβάμαι μην πληγώσω και απλά γελό. Και απαντώ στη φίλη, είμαι ευαίσθητη στην τοξικότητα. Όντω είμαι. Την πιάνω από το μίλι την τοξικότητα και δεν την ανέχομαι με τίποτα. Εσύ προφανώ αναισθητοποιήθηκε στην τοξικότητα στη δουλειά και τα καταπίνει. Αυτό πρόσεξε το σε παρακαλώ, αγάπη μου. Λοιπόν, αυτό το είσαι ευαίσθητη ή είμαι ευαίσθητη ω κατηγορία. Είμαι σίγουρη ότι φίλοι δεν το γράψει ω κατηγορία. Δεν λέω ότι η κλία το έχει γράψει ω κατηγορία. Απλώ κάποιοι λένε είσαι ευαίσθητη, μωρέ. Είναι προσόνα είσαι ευαίσθητο. Είναι προσόνα ω οσμίζεσαι την τοξικότητα γιατί προστατεύεσαι. Είναι προσόν! Δεν είναι κακό πράγμα να σε βέστητο. Γράφει η φίλη Δήμητρα. Αγαπητή Θέκλα, να σε καλά που μα και διασκεδάζουμε παράλληλα στι δύσκολε ώρε. Εγώ από σήμερα μπαίνω σε προαιρετική καραντίνα, από αύριο εργάζομαι στο σπίτι. Τα παιδιά είναι εκτό σχολείου από χθε, προσπαθούν να δείξουν κατανόηση, αλλά για το 13χρονο γιο μου είναι ακόμα δύσκολο. Τα φιλιά μου και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, φίλη, και όντω είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα παιδιά πάρα πολύ δύσκολο. Εμά ο δικό μα που έχουμε εδώ, ο δεν είναι και πολύ παιδί, είναι 23 ετών, έχει φτιάξει μια ομάδα, ένα chat με του φίλου του που έχει γράψει Corona Virus Panic. Δεν ξέρω ακριβώ πώ το έχει πει. Και μπαίνουν όλη η μέρα μέσα, βάζουν αστεία, χαχαχού, χαχαχά. Ε, κουτσομπολεύουν και καλά κάνουν, ενώ κουτσομπολεύουν όχι γενικά λένε αχ αυτό που, το, που έγινε, το άλλο που έγινε, άρα μεταδίδουν δίδουν πληροφορίες μεταξύ τους για τους φίλους τους και ξέρω και αυτά, όχι κακές πληροφορίες του στυλ ποιο έμεινε στην Αγγλία, ποιο ήρθε πίσω, ποιο έφτια ξύπους έρενε να λοιπά. Και έρχεται συχνά πυκνά και μου λέει θα σε βάλω στο chat και νομίζω εγώ ότι θα με, βάλει, θα με προσθέσει στο chat, αλλά με βγάζει βίντεο και με ανεβάζει το chat και κάνουν την πλάκα τους. Λοιπόν, έχω, δει, έχω βρει εδώ ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γελιογραφία του Αρκά πρέπει να είναι. Λέει, σήμερα λέει, λέω να μείνουμε στην κουζίνα και αύριο αν έχει καλό καιρό θα σε πάω βόλτα στο χολ. Θαύμα! Τι λες για Σαββατοκυριακό στο σαλόνι? <laughs> Γελάμε για να μην κλαίμε. δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Αυτά τα σημερινά είχα να πω και να διαβάσω. Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να σας φτιάξω τα, σπινα... τα σφινάκια. Σα ε, σας είπα και από χθες ότι έχουμε και απόψε το vlog το καθιερωμένο και αύριο το πρωί το vlog το καθιερωμένο και μετά θα έχουμε μόνο τα έκτακτα με το hashtag μένουμε σπίτι μέχρι να περάσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ε, μέχρι, μπορεί για τις επόμενες μια-δυο εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο καιρό θα σταματήσω να κάνω τα τακτικά vlogs. Απλώς σας εξηγώ ότι λόγω του ότι έχω δυο δύο άνδρες στο σπίτι, λόγω του ότι έχω δυο άνδρες στο σπίτι, ε, οι οποίοι είναι και οι δυο φαγανοί, μα κα, καλά να είναι, ε, έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις μου τώρα που είναι και ο Λάζαρος, πρέπει να μαγειρεύω καθημερινά, χαλάλι του παιδιού μου δεν, δεν κάνω παράπονο και τα πλυντηρία είναι περισσότερα, και το πλήσιμο των πιάτων. Οι δικέ μου δουλειέ δεν δηλαδή, που έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι. Όπω είπαμε, ο άντρα μου είχε αναλάβει τον κήπο. Είδατε πόσο καλά τον κάνει. <laughs> <laughs> έχει αναλάβει τον κήπο, έχει αναλάβει τα παπούτσια του και έχει αναλάβει και το ψώνιζα που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θέλει και πάρα πολύ προσοχή αυτέ τι μέρε όταν πα για ψώνια. Ε, άκουγα το πρωί ότι έξω από τι υπεραγορέ δίνουν γάντια μια χρήση για να τα φορέσει. Καλά κάνουμε να, φορέσουμε, να φοράμε τα γάντια όταν πάμε για ψώνια. Επίσης, χθες το βράδυ είδα δύο βίντεο. Το ένα σίγουρα το έχετε δει. Είναι αυτός ο καθηγητής ο, από το MIT, που είναι ο δεκάλογος για τον κορονοϊό. Είναι ένα βίντεο που είναι η συνέντευξη του πέδωσης στις ειδήσει στην ΕΡΤ. Δείτε το αν δεν το έχετε δει, αλλά θα το έχετε δει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ένα άλλο με έναν Κύπριο επιστήμονο, ο οποίος μιλούσε χθε το πρωί, στον Ανδρέα το Δημητρόπουλο του Πρωτοσέλιδο, εκείνη την εκπομπή στην οποία πήγαινα και εγώ καλεσμένη, που είναι και πολύ ρεαλιστικό αλλά και πολύ διαβεβαιωτικό εκείνο το vlog. Μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Εγώ προσωπικά σας είπα και άλλες φορές ότι που άρον που θα μπορούσα να μπω στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, δεν θεωρώ ότι είμαι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γιατί δόξα σου ο Θεός είναι καλή υγεία μου, δόξα το Θεό είναι καλή υγεία μου και προσέχω τη διατροφή μου, Προσέχω τη διατροφή μου, όχι να μην τρώω πολύ γιατί καταλαβαίνετε ότι τρώω πολύ, να μην τρώω βλαβερά πράγματα, παίρνω τα φάρμακα μου κλπ. Ε, Στι ευάλωτε ομάδε πληθυσμού περισσότερο ανήκουν όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ανήκουν όσοι είναι μεγαλύτερη ηλικία και όσοι έχουν χρόνιε παθήσει και είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία και όσοι έχουν κάποιε παθήσει χρόνιε και είναι σε νεαρή ηλικία και αυτέ οι παθήσει είναι τέτοιε που εξασθενούν τον οργανισμό του. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χθες το βράδυ έβαλα και τον άνδρα μου και τον σύζυγό μου και είδαμε έναν ντοκιμαντέρ για την ισπανική γρήπη, έτσι επιμορφωτικά, για να δούμε πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα στην προηγούμενη μεγάλη πανδημία 100 χρόνια πριν και πώς μπορούμε σήμερα με αυτή μας την υπεύθυνη κίνηση να, να, προσ... να βοηθήσουμε στο να μην εξαπλωθεί αυτός ο ιός. Και έτσι για να γελάσουμε για λίγο, το βρήκα αυτό στο Twitter. Ακούστε το, τι ωραίο που είναι. Μια ειλικρινή ανακοίνωση. Τις... Λοιπόν, ακούστε το. Κυρίε και κύριοι, έλεγα τη δύσκολη κατάσταση που θέλουμε κυκλοφορείτε έξω χωρί λόγο σαν μαλάκε. <laughs> Αν τη βγάλουμε καθαρή, θα έχετε όλο το χρόνο να κυκλοφορείτε χωρί λόγο σαν μαλάκες με την άνεσή σα όσο θέλετε. Επίση, όταν διαβάζετε μία κοτσάνα σε σελίδε όπω τσακαλοκάγκουρα.gr ή κυρατασούλα νιού και θέλετε να τη μοιραστείτε, καλύτερα βάλτε την στο πάτο σα και μην μπερδεύετε τον κοσμάκι. <laughs> Είσαι μαλάκα. Κανένα πρόβλημα. Απλά κρατήσου για λίγο. Πέρα από την πλάκα αν είσαι μαλάκας και θέλεις να τους κυκλοφορείς έξω χωρίς λόγο γιατί όλα μου όλα στη μέρα είναι γράφοντας τα αρχίδια στο τι συμβαίνει γύρω σου. Απλά περίμενε λίγο καιρό, βρει αδελφέ. Δεν σου ζητάμε να μείνεις μαλάκας, απλά κάνε μια μικρή παύση. Μπορείς. είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει. Τρελάθηκα όταν το άκουσα. πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχετε την αγάπη μου και σας λέω, θα ανεβούς φινάκια, θα ανεβούν κι άλλα έκτακτα, εδώ θα είμαστε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθω καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φύγει εκείνα τα δέκατα που είχα, γιατί έχω πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ διάθεση να σας φτιάξω υλικό για να σας απασχολήσω. Φιλιά!